Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης για άμεση κατεδάφιση ενός αυθαίρετου κτίσματος που ανέγειρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε περιοχή του δάσους του Σεξού εκτελέστηκε το απόγευμα από συνεργεία της πολεοδομίας της πόλης. Η κατεδάφιση έγινε παρουσία εκπροσώπων της Εισαγγελικής Αρχής και σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας, με βάση προεδρικό διάταγμα που αναφέρει ότι κτίσματα που εντοπίζονται κατά τη στιγμή της αυθαίρετης κατασκευής κατεδαφίζονται αμέσως από συνεργεία που καθορίζονται χωρίς καμιά άλλη διατύπωση. Στην ανακοίνωση της Νομαρχίας διευκρινίζεται ότι η αυθαίρετη ανέγερση του κτίσματος είναι διαφορετικό αδίκημα από την παράνομη κατάληψη του χώρου για την οποία υπάρχει δικαστική απόφαση αναστολής εκτελέσεως του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. Η κατεδάφιση του παράνομου κτίσματος και της ραδιοτηλεοπτικής κεραίας που ήταν εγκατεστημένη εκεί ήταν αιτία να διακοπεί επί 2 ώρες η εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Σωτήρης Κούβελας καταγγέλει την εκτέλεση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αποτελεί αποθέωση του κράτους της αυθαιρεσίας. Προσθέτει ότι το Δημαρχιακό Μέγαρο θα είναι ο τόπος της επόμενης επίθεσης. Πριν λίγη ώρα, ο κ. Κούβελας δημοσιοποίησε τις καταγγελίες του σε υπαίθρια συγκέντρωση στην οδό Αγγελάκη της Θεσσαλονίκης, όπου, όπως μας πληροφόρησαν προ λίγου, έγιναν εκ νέου επεισόδια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Ρουμπάτης δήλωσε τα εξής. Σε μεγάλο λύστημα υπέπεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την ανοιχτή ενθάρρυνση, αν όχι προτροπή, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να καταλύσει τον νόμο. Οι παράνομες και αυθαίρετες ενέργειες της κατάληψης δασικής έκτασης και η ανέγερση παράνομου κτίσματος προκαλούν και προσβάλλουν τη δημοκρατική ευαισθησία του λαού μας. Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να προστατεύουν το κύρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, σεβόμενες το θεσμό τον οποίο υπηρετούν. Δυστυχώς, ο κ. Κούβελας έθεσε με την ανοιχτή υποστήριξη του κ. Μητσοτάκη τα μικροκομματικά του συμφέροντα πάνω από τους θεσμούς και τον νόμο. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει τη βάρβαρη και παράνομη, όπως υποστηρίζει, αστυνομική επιχείρηση εναντίον του τοπικού δημοτικού ραδιοσταθμού της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι τα σημερινά γεγονότα καταρακώνουν κάθε έννοια νομιμότητας και επιψημένοντας τις συνέπειες στις οποίες μπορεί να οδηγήσει ο αντιδημοκρατικός κατήφορος στον οποίο ολισθαίνει η κυβέρνηση. Σήμερα τίθεται το ερώτημα, καταλήγει η ανακοίνωση, αν λειτουργούν στην Ελλάδα οι δημοκρατικοί θεσμοί, αν γίνονται σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις και αν υπάρχει συντεταγμένο κράτος. Εξάλλου, η Δημοκρατική Ανανέωση με ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει εξαιρετικά θλιβερά τα επεισόδια που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη και τονίζει μεταξύ άλλων ότι έγινε σαφές πως η δημοκρατική πολυφωνία και η ελεύθερη πληροφόρηση του ελληνικού λαού ενοχλούν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζοντας αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός παρακολουθεί με κατάπληξη τον κατήφορο στον οποίο καθημερινά ολισθαίνει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Παρακολουθήσαμε τώρα την απεγνωσμένη προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να δημιουργήσει πολιτική κρίση και να πλήξει την κοινωνική γαλήνη. Αλλά σήμερα διαπιστώνουμε ότι δεν διστάζει να βάλει ακόμα και εναντίον της συνταγματικής νομιμότητας και των δημοκρατικών μας θεσμών. Πληροφορούμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι στη δημοκρατία όσοι παρανομούν τιμωρούνται όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Υπάρχει κράτος και κυβέρνηση αποφασισμένη να προασπίσει τους θεσμούς και την νομιμότητα. Ψευδολογεί και υβρίζει κατά τη συνήθειά του ο κύριος Μητσοτάκης γιατί γνωρίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις στις οποίες αναφέρεται αναστέλουν απλώς την αποβολή από τη δασική έκταση που παρόνομα κατέλαβε ο κύριος Κούβελας. Οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν το παράνομο κτίσμα που σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία έπρεπε να κατεδαφιστεί. Οι αστυνομικές αρχές με την παρουσία της Εισαγγελικής Αρχής που δεν απαγόρευσε την κατεδάφιση, όπως γενικώς ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης, όφυλαν να εφαρμόσουν τον νόμο και αυτό έπραξαν. Ο κ. Μητσοτάκης δρά κατά τρόπο ανεύθυνο και περιφρονεί το λαό, αλλά φαίνεται να λησμονεί ότι αυτός ο λαός έχει και μνήμη και κρίση, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλο θέμα τώρα, καθιστική διαδήλωση για τα τελευταία γεγονότα στα κατεχόμενα εδάφη πραγματοποίησαν σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, μέλη της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Φοιτητών. Οι Παλαιστίνοι φοιτητές ζητάνε την άμεση επέμβαση του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης, των κομμάτων και των φορέων για να σταματήσει αυτό το μακελιό. Υπογραμμίζουν ότι πρέπει να σταματήσουν οι εγκληματικές πράξεις για να μπορέσει να ζήσει ειρηνικά ο λαός της Παλαιστίνης αποκτώντας τα αναφέρετα δικαιώματά του. Τέλος αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με κάθε μέσο μέχρι την τελική δικαίωση. Ένας ακόμα παιδικός σταθμός που δημιουργήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης άρχισε τη λειτουργία του. Τα εγγένειά του έγιναν ταυτόχρονα με τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά που φιλοξενεί από το Δήμαρχο Σωτήρη Κούβελα.
Ο παιδικός αυτοσταθμός που στεγάζεται σε χώρο του οικοτροφείου Μέλισσα στο Πανόραμα φιλοξενεί 120 περίπου παιδιά από τις περιοχές Τούμπα και Χαριλάου. Τα παιδιά με την καθοδήγηση παιδαγωγών έχουν τη δυνατότητα μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα να έρθουν σε επαφή με στοιχεία της κοινωνικής ζωής και να μάθουν διασκεδάζοντας. Ο σταθμός έχει 5 αίθουσες, γυμναστήριο, άλλους βοηθητικούς χώρους και πολλά παιχνίδια στο προάβλιο. Ήδη στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 7 νέοι παιδικοί σταθμοί δίπλα στους ήδη υπάρχοντες, ενώ προγραμματίζεται η κατασκευή άλλων 13. Για τα παιδιά πάλι. Απαραίτητο είδος στις χριστουγεννιάτικες αγορές των ημερών αυτών είναι το παιδικό παιχνίδι. Σύμφωνα μάλιστα με τους αριθμούς, το 50% του συνολικού ετήσιου τζίρου από την πώληση παιχνιδιών γίνεται στην περίοδο πριν από τις γιορτές. Η σύγχρονη παιδαγωγική έχει διαπιστώσει ότι το παιδί τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής του παίζει περίπου 15.000 ώρες και το παιχνίδι αποτελεί μέσο για να γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον. Η μεγάλη σημασία του παιχνιδιού για την ψυχική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού επιβάλλει την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών στην κατασκευή και προώθησή του. Το ελληνικό παιχνίδι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικές πρόοδους ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα. Ο ΕΛΟΤ μάλιστα έχει συντάξει πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών και προωθεί την υποχρεωτική εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις. Η κατασκευή ελληνικών παιχνιδιών με αυστηρές προδιαγραφές θα ενισχύσει τις εξαγωγές και θα υποκαταστήσει τις εισαγωγές. Για το παιδικό αυτό παιχνίδι μας μιλάει η ψυχολόγος Χρυσούλα Χαλκιοπούλου τώρα. Το παιχνίδι είναι μια αυθόρμητη δραστηριότητα του παιδιού, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο, είναι ένας τρόπος και για να ψυχαγωγηθεί, αλλά και για να μάθει διάφορα πράγματα και για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του. Ποια κριτήρια πρέπει να αγοράσουν παιχνίδια? Μία απλή ερώτηση είναι αν το παιχνίδι αυτό επιτρέπει στο παιδί να συμμετέχει σε αυτό, να το επεξεργαστεί, να επινοήσει καινούργια πράγματα μέσα από αυτό, να το χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και να κάνει διάφορα πράγματα με το παιχνίδι αυτό. Ένα λοιπόν κριτήριο είναι αν το παιχνίδι αφήνει στο παιδί περιθώρια δημιουργίας, το επιτρέπει να εξασκήσει τη φαντασία του και να το παίξει για πολλή ώρα και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Άλλο κριτήριο είναι να βρούμε τα ενδιαφέροντα του παιδιού, τις ανάγκες του και ανάλογα να διαλέξουμε και το παιχνίδι. Φυσικά η ηλικία του παιδιού παίζει ρόλο. Τα Χριστούγεννα λοιπόν και η Πρωτοχρονιά είναι μέρες που δεσπόζουν τα κάθε είδους δώρα, από το δώρο του μισθού μέχρι τα δώρα του Άι Βασίλη. Κάποιοι άλλοι δωρητές όμως ελπίζουν να γίνει παράδοση και η δική τους προσπάθεια. Πρόκειται για τους δωρητές οργάνων σώματος ανθρώπων, των οποίων η Ένωση οργάνωσε με την ευκαιρία των Χριστούγεννων μια όμορφη μουσική εκδήλωση προσφορά νέων καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης. Με στόχο τη διάδοση του θεσμού της δωρεά σώματος στην Ελλάδα, αλλά και την ενίσχυση ασθενών που υποβλήθηκαν σε νεφρική μεταμόσχευση, πραγματοποιήθηκε η μουσική αυτή βραδιά που μας δίνει την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα της εξεύρεσης μοσχευμάτων είναι οξύ και συνεχώς διωγγούται. Κάθε χρόνο 1.000 άτομα πεθαίνουν ή οδηγούνται σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 400 θα μπορούσαν να σωθούν αν υπήρχαν αρκετά μοσχεύματα. Κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, αυτά για απόψε. Καλό σας βράδυ.